Άγνοια ή εσκεμμένη παρατυπία, όποια και αν είναι η αιτία, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργούν και στο Ηράκλειο χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση. Από ποιες συνθήκες κάποιος ξεκινάει ένα επάγγελμα και διαχειρίζεται, ας πούμε, τρόφιμα όταν δεν έχει ελεγχθεί? Καταστήματα που έχουν σχέση με την υγεία, με τη δημόσια υγεία, εκεί πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Πώς δεν δίνουν άδειες? Μετρήστε τα μαγαζά, πόσα μαγαζά είναι εδώ πέρα. Σύμφωνα με το νομικό καθεστώς, θα πρέπει ένας καταστηματάρχης να λάβει αρχικά την προέγκριση που αφορά την ίδρυση μιας επιχείρησης, προσκομίζοντας συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Αφού τη λάβει, έχει τρίμηνη προθεσμία έσω του λάβει την άδεια λειτουργίας του καταστήματός του, το τελικό ναι για την οποία δίνει η υγειονομική υπηρεσία. Ωστόσο, σε μεγάλο ποσοστό αυτό δεν γίνεται, με πολλά καταστήματα να λειτουργούν μόνο με την προέγκριση. Καταθέτουν ένα φάκελο για προέγκριση της επιχείρησης και μετά δεν μπαίνουν στη διαδικασία αδειοδότησης καθόλου, με αποτέλεσμα να μην ελέγχονται γιατί έχουν κάνει την προέγκριση και αναμένεται ο φάκελος να συμπληρωθεί και να γίνει για να πάμε να γνωμοδοτήσουμε. Και περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια δυστυχώς και δεν αδειοδοτούνται. Λήγουν οι προεγκρίσεις, ξανά πάλι από την αρχή άλλη προέγκριση κτλ. Τα στοιχεία και οι αριθμοί μιλούν από μόνα τους. Μόνο για το 2013 έλαβαν προέγκριση 393 καταστήματα, εκ των οποίων έλαβαν άδεια τα 174. Για το 2014 και μέχρι σήμερα έχουν λάβει προέγκριση 324 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τελική άδεια να έχουν πάρει μόνο τα 116. Ο Σύλλογος πάντα εκπροσωπεί την νομιμότητα. Για να εγγραφείς στο Σύλλογο πρέπει να υπάρχει άδεια του καταστήματος, διαφορετικά δεν μπορείς να εγγραφείς. Αγαπάμε και τιμάμε αυτή την πόλη, όπως αγαπάμε και το Σύλλογο τον οποίο εκπροσωπούμε. Μάλιστα, πολλά καταστήματα ανανεώνουν τις προεγκρίσεις χωρίς να προχωρούν στην τελική αδειοδότηση. Για το λόγο αυτό, και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου επισήμαναν σε κάθε τόνο στους συλλόγους των καταστηματαρχών σε πρόσφατη σύσκεψη στη Λότζια ότι θα πρέπει άμεσα να κλείσουν οι όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν σε αδειοδοτήσεις.